Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, έβγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά ως την Τζαμαϊκά. Κι αρμενίζαμε στα πελάγα, αγάπη μου πανιά. Ύστερα το βραδάκι με τη σμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι με τη σμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Επιτρέψατε μου να σας χαιρετήσω με σεβασμό και με φιλική εκτίμηση, και εφόσον η αυτοβιογραφία μου αυτή κατά κάποιο τρόπο θα γίνει γνωστή στους πατριώτες μου, οι πλήστοι των οποίων σαφώς με γνωρίζουν και με αγαπούν, πιστεύω ότι θα μου επιτρέψουν να με ανεξούν, να τους περιγράψω τον τρόπο ζωής μου στα παιδικά μου χρόνια και στα μετέπειτα χρόνια της ζωής μου στην πατρίδα μου την Μύκονο. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό, άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και έναν δρόμο μυριστικό και εγώ αδιαστώ. Θα κόβουν δρόμο και έναν δρόμο. Απολυτήσαμε τον περίπου κάθε καλοκαίρι που έπαιρνε ο πατέρας μου, ο Δημητρός ο Πασιλιάδης, στην ετήσια άδειά του από την ΙΑΠ, σημερινή ΔΕΗ, αναχωρούσαμε οικογενειακώς για το φιλόξενο νησί μας. Με περίγραφη χαρά φορτώναμε σε φορτοταξί τον μπαούλ μας και ξεκινούσαμε με χαρά τις καλοκαιρινές διακοπές μας στην Μύκονο. Τα βαπόρια της εποχής εκείνης, Παντελής, Νυχτηλιώτησα και κάποια ακόμα άλλα, ήταν εκείνα μας που μας πήγαινε να ζήσουμε τις ευχάριστες καλοκαιρινές διακοπές μας. Αυτό το καραβέρι κράτησε καθόλου τη διάρκεια της μαθητικής μου περίοδου, μέχρι που ήρθε η εποχή να καταταγώ και να υπηρετήσω τη θητεία μου. Σε όλα αυτά τα ταξίδια υπήρχε διαφορετικό κλίμα, άλλοτε καλοσύνες, άλλοτε φουρτούνες. Με τις καλοσύνες κυλούσαν στο οποίο οι ώρες ήρεμα, αντιθέτως με τις φουρτούνες, διαφορετικά. Θυμάμαι περιστατικά που έμειναν στο μυαλό μου μέχρι σήμερα. Σε ένα από τα ταξίδια μας ήταν μεγάλη φουρτούνα και κάπου τα βοφόρια ήταν 7,5. Ο κόσμος είχε μαζευτεί ελαφρά τρομαγμένος και καθυνέρι στις θέσεις τους με κλειστά τα μάτια ένιωθαν να περιμένουν το τέλος. Μερικές γυναίκες κρατούσαν στη μύτη τους ένα λεμόνι που τους βοηθούσε από ό,τι έμαθα να μην ζαλιστούν. Άλλες φώναζαν. Βαγγελίστρα μου, βοήθησέ μας. Ευτυχώς, εμένα δεν επήραζε η φουρτούνα. Καθόλου. Σε αντίθεση με από τη μητέρα μου, η οποία δεν λανιζόταν έμεν, αλλά φοβόταν και παρέμενε και εκεί με κλειστά τα μάτια. Εγώ βρισκόμουν έξω και ακουμπισμένο στην ξύλινη κουπαστή του βαπορτού, χάζευα μερικά δελφίνια που μας ακολουθούσαν, παίζοντας στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Όπως βρισκόμουν στη μέρος και παρακολουθούσα με ενδιαφέροντα δελφίνια, ένιωσα να με λούχει χωρίς τη θέλησή μου φυσικά. Κάποια υγρά στο κεφάλι μου. Τραυμαγμένος έβγαλα το μαντήλι μου για να σκουπιστώ και τότε διαπίστωσα ότι ο επιβάτης που βρισκόταν στο επάνω μου κατάστρωμα από εμένα με περιέλωσε με εμετό. Τραγική στιγμή, αλλά ξέχαστη μέχρι σήμερα. Σε κάποιο άλλο ταξίδι μας, με τον ίδιο προορισμό ανέβηκα με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου στη γέφυρα του Παντελή. Ο Καφταγιώργης, ο Μπέης νομίζω πως λεγότανε, του Βαπορντού, ήταν φίλος του πατέρα μου και κουβέντιζαν διάφορα θέματα ενώ εγώ περιεργαζόμουν την αίθουσα πλοηγήσεως του Βαπορντού. Ο ταλαιπωρημένος πλοίαρχος του Παντελή, κουρασμένος προφανώς από τα συνεχή ταξίδια του, ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα μου για 5 λεπτά να ξαπλώσει λιγάκι. Έτσι παραμείναμε μόνοι μας, δηλαδή ο τιμονιέρης, ο πατέρας μου και εγώ. Ξαφνικά βλέπω στα μάτια τον πατέρα μου που κοίταζε πίμουνα προς ένα σημείο. Ζήτησε από τον τιμονιέρη αν υπάρχουν πρόχειρα κιάλια.
ο τιμονιέρης έδωσε στον πατέρα μου τα γυάλια και εκείνος κοίταζε το πέλαγο και τίμωνα προς το ίδιο σημείο ακριβώς ευθεία από την πλώρη μας. Ζήτησε από τον τιμονιέρη να ξυπνήσει αμέσως το καπενιό, το καπετάνιο, διότι κατά που έβλεπε κάτι που δεν του άρεσε καθόλου. Ο Καπταγιώργης αμέσως ήρθε στην τιμονιέρα και κοίταξε με προσοχή το πέλαγο προς το σημείο που του δείξε ο πατέρας μου. Πούλησε το κεφάλι του ο καπετάνιος και ευχαρίστησε τον πατέρα εντελώς και αφεντέρου έδωσε εντολή στο βαπόρι να κόψει ταχύτητα και να αλλάξει πορεία και ειδοποίησε το λιμεναρχείο της Ήρου για την άρκη που επέβλεε στην επιφάνεια της θάλασσας. Μου έγινε σύσταση να μην μιλήσω πουθενά για το συμβάν, αλλά μετά από κάποιο αρκετό χρονικό διάστημα το πλοίο μας πήγαινε με μειωμένη ταχύτητα για να παρακολουθεί την άρκη. Ακούσαμε μια τρομερή έκρηξη. Τότε έγινε πλέον αντιληπτό από όλους τους επιβαίνοντες που είδαν τη στήλη του νερού να εκτοξεύεται προς τον ουρανό ότι επρόκειτο περινάρκης που ευλήθη από βαπόρι του λιμενικού. Φράνοντας το δύσκολο λιμάνι της Μυκόνου, όπως αποκαλούσαν το λιμάνι οι ναυτικοί, ετοιμαστήκαμε για την αποβίβαση. Άλλο δράμα αυτό. Οι βάρκες σταματημένες και με κουπιά φυσικά περίμεναν στο βραχείο στην Ατουμόλου, όχι στο κόκκινο φανάρι που λέγαμε, για να μουντάγουν στα κύματα και να φτάσουν το ταχύτερο στη σκάλα του βαβολίου. Οι ηλικιωμένες κυρίες είχαν το μεγάλο πρόβλημα της αποβίβασης από το βαπόρι στη βάρκα. Θυμάμαι ότι οι βάρκες ανεβοκατεβαίναν λόγω του κυματισμού και οι κυρίες γνώριζαν από τις οδηγίες των βαρκάριων ότι στο ανέβασμα της βάρκας θα πρέπει να πηδήξουν και να πατήσουν επάνω σε αυτήν. Ενώ το έμπειρο χέρι του βαρκάρι τις κρατούσε σφιχτά από το χέρι μέχρι να καθίσουν στους πάγκους της βάρκας. Η αποβίβαση στο μόλο ήταν σχετικά ευκολότερη. Συμπατριώτες μας και φίλοι γνωστοί καθόντουσαν στα κάγκελα του μόλου και παρακολουθούσαν με χαρακτηριστική περιέργεια και χαρά εάν είχε κάποιος γνωστός φίλος ή συγγενής. Αυτό είχε καθιερωθεί κάτι σαν ένα είδος διασκέδασης. Ενώ τον δίτροχο καροκάκι πήγαινε μπροστά με τον παούλο, εμείς από πίσω το ακολουθούσαμε πηγαίνοντας προς το σπίτι. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, οι πατριώτες μας που ακούγαν τις ρόδες του δίτροχου βγαίνανε από τα σπίτια τους για να δουν ποιος είσαι. Τα γέλια, οι φωνές, οι ευχές, οι εγκαλιές που μας περίμεναν ήταν κάτι το αφιλήπτο. Νιώθαμε περίεργα συναισθήματα. Νιώθαμε ότι πηγαίναμε σε ανθρώπους που μας εκτιμούσαν, μας αγαπούσαν και τους είχαμε πραγματικά λείψει για ένα ολόκληρο χρόνο. Αμέσως την επόμενη μέρα και κατά την ώρα που ερχόταν το βαπόρι της γραμμής από Πειραιά, βρισκόμουν εγώ στα κάγκελα του Μόλου για να παρακολουθώ με το ίδιο ενδιαφέρον τις αφήξεις τυχόν φίλων μου. Ξενιάστες ημέρες των διακοπών, ίσως έλαμε να σκεφτόμαστε γιατί αν και παραμένουμε στο νησί για δύο, αν και τρεις μήνες, τελικά νιώσαμε ότι φεύγαμε πολύ γρήγορα. Σε αυτό το μοτίβο κινούσαν οι διακοπές μου στο νησί, φυσικά με πολλά μπάνια, τις αξέχασες και ωραίες παραλίες του νησιού και ψάρεμα με το συγχωρημένο φίλο μου Κυριάκο Λικουρή Κυλά, που ήταν ψαρά στο επάγγελμα και του άρεσε η δουλειά που έκανε. Εκείνο που θυμάμαι πολύ καλά είναι το γεγονός ότι οι πατριώτες μου την εποχή εκείνη ήταν αγνοί, καλοκάραθοι, τίμοι, έξυπνοι χωραταντζίδες και πολλά άλλα προσόντα που θυμάμαι και τα νοσταλγώ. Τα νοσταλγώ πολύ. Πάντα μου έκανε εντύπωση η αγάπη που είχε ο κόσμος και του πατέρα μου και αντιστρόφως. Ένα Σάββατο βράδυ καλέ μια Κυριακή τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε τον φεγγάρι μου, πάνε και μίλησε του
Μου έλεγε ο συγχωρημένος ο Παπαγιώργης Νάζος ο Μαδούπας ότι όταν το καΐκι του πήγαινε στον Πειραιά, τον επισκεπτόταν ο πατέρας μου στο καΐκι, επειδή εργαζόταν στην ΕΑΠ, στο Κερατσίνι. Γονάτιζε και φύλαγε την άμμο που μετέφερε με το καΐκι του στην Αθήνα. Αυτό το χαρακτηριστικό φανερώνει το θερμό πατριωτισμό που είχε ο πατέρας μου. Ο Καπαγιώλης ήξερε τη διαδικασία που εξελίσσεται. Και όταν έβλεπε τον πατέρα μου να πηγαίνει προς το καΐκι, υπολίκνυε στον κατάλληλο χρόνο για να τελέσει το προσκύνημά του, ώστε να μην γίνει αντιληπτός. Αποφυτώντας από το σχολείο, θα έπρεπε τον επόμενο χρόνο να καταταγώ στο ναυτικό που είχε πληρωθεί, να σημειωθεί ότι ζούσαν στην Αθήνα βέβαια. Εκείνη την περίοδο που αποφύτησα συνέπεσε να παίρνει ο πατέρας μου τη σύνταξή του. Ήταν χαρούμενος που θα του δινόταν η ευκαιρία να ξεκουραστεί από τα 40 χρόνια εργασίας του και να με βοηθήσει εάν του ζητούσα να συνεχίσει τυχόν περισσότερες σπουδές μου. Τις λίγες μέρες που είχε προλάβει να καθίσει στο σπίτι του ως συνταξιούχος, δέχτηκα κάποιο πρωί ένα τηλεφώνημα από τον τότε υπουργό Αριστίδη Πρωτοπαρνάκη, ο οποίος επί μόνος μου ζήτησε τον πατέρα μου. Το βεβαίως ότι μόλις επιστρέψει στο σπίτι θα του τηλεφωνήσει και αμέσως μου έδωσε το νούμερό του και ανέρθουν σε επικοινωνία. Έτσι και έγινε. Μόλις επέστρεψε ο πατέρας μου, του είπα τα καθέκαστα. Αμέσως πήρε στο τηλέφωνο τον κύριο Υπουργό και τον παρακάλεσε αμέσως να πάει στο Υπουργείο που τον δίνει για κάτι σημαντικό. Έφυγε από το σπίτι, αλλά τον είδαμε στεναχωρεμένο για το περίεργο αυτό συμβάν. Μετά από 4 περίπου ώρες που επέστρεψε ήταν πάρα πολύ στεναχωρεμένος και κατακόκκινο, σημάδι που θα έπρεπε η μητέρα μου και εγώ να τον σεβαστούμε. Σε κανένα τέταρτο της ώρας, κρατώντας το κεφάλι του με τα δύο του χέρια, άρχισε να μας διηγείται τη συνομιλία που είχε με τον κύριο Υπουργό. Του είπε, ξέρω ότι κατάγεσαι από καλή και ηθική οικογένεια, αγαπάς υπερβολικά την πατρίδα σου, ο σκοπός μου είναι να σου προτείνω να βάλεις υποψηφιότητα για δήμαρχο στις επικείμενες εκλογές. Και εφόσον τις κερδίσεις, οτιδήποτε μου ζητήσεις κατά τη διάρκεια που θα είσαι δήμαρχος, θα γίνεται. Μην μου απαντήσεις αυτή τη στιγμή, αλλά σε παρακαλώ να έρθεις στο πολύ σε 4 ημέρες και να μου φέρεις την απάντησή σου. Η μητέρα μου στεναχωρεμένη, όσο και να ήταν στεναχωρεμένη, και με το δίκιο της άρχισε να κλαίει, επειδή σκεφτόταν το πώς θα μείνω εγώ μόνος μου στην Αθήνα, και αφετέρου εκείνη δεν ξαναμείνει ποτέ χειμώνα στην Μύκονο. Περάσαμε 3 μαρτυρικές ημέρες με στεναχώρια και την 4η πιστό στο ραντεβού του πατέρα μου βρήκε τον υπουργό, στον οποίο είπε τα εξής. Κύριε Κοντέ, εγώ τώρα πήρα τη σύνταξή μου, και θα ήθελα να ζήσω με την οικογένειά μου μια ήσυχη και ξεκούραστη ζωή, που τόσο μου έλειψε. Σας ευχαριστώ για την πρότασή σας, με τιμά, αλλά δεν μπορώ να τα αποκριθώ, διότι εκτός των άλλων το παιδί μου θα πάει στο ναυτικό να υπηρετήσει και θα πρέπει κάπως να τους συμπαρίσταμε. Η απάντηση που εισέπραξε ήταν η ακόλουθη. Εάν δεν δεξείς, του είπε, θα κάνω στους κατοίκους της Μυκόνου γνωστό ότι ενώ εγώ σου υποσχέθηκα ότι θα πράξω ό,τι μου ζητήσεις εάν αναλάβεις και εκλεγείς δήμαρχος, εσύ αρνήθηκες να συνεισφέρεις εμπράκτως στη στήριξη για την πατρίδα σου. Ο πατέρας μου επέστρεψε στο σπίτι σαν βρεμένη γάτα. Μας είπε για την πίεση που δέχθηκε και μείναμε άναυροι σε αυτού του είδους τον εκβιασμό. Παρόλα τα παρακάλια της μητέρας μου, ο πατέρας μου στον εκβιασμό αυτό του υπουργού δεν μπόρεσε πλέον να αντισταθεί και αφού τον επισκέφθηκε εκ νέου του διεμήνησε ότι δέχεται τους όρους του. Του ανέφησε όμως και ο πατέρας μου κάποιους όρους. Ο όρος του ήταν ότι στον επικείμενο λόγο του ο υπουργός θα δεχόταν ό,τι του ζητούσε ο πατέρας μου, ο οποίος θα ήταν δίπλα του. Έτσι έγινε. Την αποπεράτευση του λόγου του υπουργού, αφού μίλησε, όταν μίλησε, με κολακευτικά λόγια για τον πατέρα μου, συνέστησε να τον ψηφίσουν, ενώ παρενέβη ο πατέρας μου και του ζήτησε
την υπόσχεσή του και τη διαβεβαίωσή του δημοσίως ότι ορισμένα έργα πολύ χρήσιμα και αναγκαία για τον τόπο θα πραγματοποιηθούν. Χαρακτηριστικά του ζήτησε να έρθει στην Οίκονο η ΔΕΗ, που μέχρι τότε υπήρχε υποτυπώδης γεννήτρια του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Ζουγανέλη, στη Θεσσαλονίκη. Του ζήτησε να επεκταθεί ο ΤΕ. Την εποχή εκείνη ήταν ένας χειροκίνητος ο ΤΕ, με συσκευή χειροκίνητη. Να γίνει διάνοιξη νέων δρόμων και ο παλιός δρόμος χώρας πάνω μεράς να ασφαλτοστρωθεί από τότε την υπηρεσία ΜΟΜΑ. Να γίνει πλακόστρωση της παραλίας. Να επισκευαστούν ή όπου υπάρχει ανάγκη να γίνει πλακόστρωση στους εσωτερικούς δρόμους της χώρας. Να φτιαχτεί το λιμάνι της Μυκόνου. Να γίνει υδροδότηση της πόλεως. Όλοι οι μυκονιάτες να υπηρετούν στο ναυτικό. Ίσως να υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν τα θυμάμαι διότι δεν συμμετείχαν στα δρόμενα όπως ήταν φυσικό λόγω ηλικίας. Έγιναν οι εκλογές, βγήκε ο πατέρας με σημαντικότητα διαφορά και η ζωή τηλούσε στην Μύκονο ομαλά, εκπληρώνοντας ο υπουργός σιγά σιγά όλες τις υποσχέσεις του, αποφέροντας στο σύνολο της ντόπιας κοινωνίας με τα εκέγγυα που απαιτούνται για μια σημαντικά κοινωνική καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων και για μια αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης τουριστικής κινήσεως. Η μητέρα μου σύντομα προσαρμόστηκε ενώ εγώ όποτε μπορούσα πηγαινορχόμουν στη Μύκονο. Όταν απολύθηκα από το ναυτικό πήγα στη Μύκονο να καθίσω κάποιο διάστημα να δω τους γονείς μου και η προοπτική μου ήταν μετά που θα έρθω στην Αθήνα να βρω εργασία για να εργαστώ. Κατά την παραμονή μου στη Μύκονο γνώρισα σε ένα πανηγύρι το συγχωρεμένο Άγιο Πρεζάνη. Ήταν τότε διευθυντής του μεταλλείου της εταιρείας Μύκομπαν. Σε φιλική κουβέντα που είχα μαζί του, με ρώτησε γιατί χρειαζόμουν να φύγω και του απάντησε ότι όταν θα πήγαινα στην Αθήνα είχα σκοπό να κοιτάξω να βρω εργασία. Αμέσως μου πρότεινε να μείνω στην Μύκονο και να εργαστώ στα γραφεία της εταιρείας. Του είπα σε δύο μέρες θα σας απαντήσω και έτσι έμεινα στην Μύκονο για μία δεκαετία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής διέκρινα τη σημαντική τουριστική άνοδο του νησιού, δεδομένου ότι κατά την περίοδο εκείνη η Μύκονος ήταν πόλος κυρίως των ευπόρων κοινωνικών στρωμάτων του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού. Πολλοί παράγοντες μπορώ να πω ότι συνετέλεσαν στο γεγονός. Άλλωστε η δεκαετία αυτή θεωρείται ο χρυσούς αιώνας της Μύκονου. Μεγάλες προσωπικότητες επισκέφθηκαν το νησί μας, βασιλείς ξένων κρατών, Έλληνες εφοπλιστές, ξένοι δημοσιογράφοι, όλοι μαζί σύν τους Μυκονιάτες, οι οποίοι ήταν παροιμιώδη για τη φιλοξενία τους, συνετέλεσαν στο να θεωρηθεί, όπως είπε η κόρη του Προέδρου της Αμερικής, ότι η Μύκονος είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η παρέα μας, η οποία αποτελείται από Μυκονιάτες στην καταγωγή και φίλοι του νησιού, περνούσαμε ξέχασες και ογερμένες βραδιές με ακορδεόν, κιθάρες στα σκαλάκια του μουσείου, καθώς και στα στενά του νησιού, κάνοντας καντάδες, αγόρια και κορίτσια του παρέας. Το κυνήγι και το ψάρεμα ήταν ένα από τα χόμπι μου. Κάποια εποχή καλοκαιριού ήρθε στον Άγιο Στέφανο μια καλή ορχήστρα, αυτή που λεγόταν του Μπάμπη Μαυρομάτη, με την ονομασία Λίντο Μοκάμπο. Εκεί κάνοντας στη θάλασσα κοντά, και κάτω από το λαμπερό ύπνο και από τα στέρια διάφορα πάρτι χορεύαμε ελληνικούς και ξένους χορούς μέχρι της τελικής πτώσεως. Την περίοδο εκείνη στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που τον είχε ένας πολύ γνωστός όπως προείπαμε Μυκονιάτης επιχειρηματίας ο Κωνσταντίνος Βανέλης μην φανταστείτε ότι ο φωτισμός ήταν σωστός με τα κιλοβάτ της ηλεκτρικής λάμπας. Οι ηλεκτρικές λάμπες άναβαν σε πολύ χαμηλή τάση. Το εργοστάσιο έδινε το δημοτικό φωτισμό κάπου γύρω στις 1 η ώρα, τα μεσάνυχτα. Και η παρέα μας, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη σε αριθμό 35 άτομα αγόρια και γοήθεια, διασκεδάζαμε με τον τρόπο μας κάθε βραδιά. Θυμάμαι ότι έμοιαζε να είναι η μέρα, επειδή το φεγγάρι και τάστα έλαμβα και φώτιζαν με το λευκό τοπίο του νησιού. Με κιθάρες και ακορδεόν ξενυχτούσαμε
τραγουδώντας και χωράζοντας σχεδόν όλη τη νύχτα. Ενδεικτικά θα αναφέρω μερικά από τα ονόματα που αποτελούσαν τον πυρήνα της παρέας μας: Θοδωρής Βακόπουλος, σκορεμένος, Κώστας Πολυμερόπουλος, Πέτρος Δαρούσος, Βασίλης Αλεξόπουλος, Γιώργος Τσενάριος, Φάμπρικας, Αντωνία Κάτσαρη, Μαρφούλα Αλεξοπούλου, ο Δαρούσος ο Ξάδελος του Πέτρου με το παρατσούκι Ψάρο Κασέλας, ο υποφαινόμενος και πολλοί άλλοι πατριώτες μας και φίλοι του νησιού. Τη νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά και έρχονται στην πόρτα σου κρυφά. Τα αστέρια που κοιτούν από ψηλά ξαγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν την καρδιά. Γειτονάκι μου, τα αστεράκι μου ξενύχτησα κι εγώ. Καδερφάκι μου το φεγγάρι ρώτα γειτονάκι. Οι μέρες ενώ κυλούσαν ήσυχα, μας έβαλε ο διάολος να θέλουμε να κάνουμε διαβολές και σκανταλιές. Θα αναφέρω μερικές χαρακτηριστικές προκειμένου να γίνω σαφέστερος. Κάποιες φορές εμείς οι διάολοι θέλαμε να σκοτεινιάσει γρηγορότερα προκειμένου να απολαύσουμε τα σχέδια που είχαμε καταστρώσει. Έτσι λοιπόν κατά τη τσέτη καριέρα το βράδυ δείχναμε ένα καλώδιο στα σύρματα του ηλεκτρικού ρεύματος και από το βραχυκύκλωμα έσβηναν όλα τα φώτα του νησιού. Ο μοναχικός υπάλληλος τεχνικός που υπήρχε στο σταθμό του ηλεκτρικού ήταν κάποιος μαστρολευτέρης, ο οποίος όπως ήταν φυσικό δεν μπορούσε να εντοπίσει τη βλάβη και το νησί βυθιζόταν στο σκοτάδι. Ξεκινούσαμε λοιπόν με σκοπό να ταράξουμε τα ίσια νερά του νησιού, κάνοντας όπως το είπα χαρακτηριστικές σκανδαλιές. Μεταφέραμε μερικές βάρκες από την αμμουδιά του Άι Νικόλα, αυτές που ήταν τραβηγμένες έξω, μέχρι το πρώτο νεκροταφείο του Άι Λούκα. Αλλάζαμε τις πινακίδες όταν τα σημαίνουν και την επόμενη μέρα λόγω χάρη εκείνος είχε καροπολείο, η πειρασκίδα του έλεγε κουρίο κλπ. Δέραμε τενεκέδες από κονσέρβα μεταξύ τους με μπετονιά και στο προσθετούσαμε στη σκάλα. Η μπετονιά που ήταν δεμένη στην άκρη της τελευταίας κονσέρβας και η άλλη άκρη της μπετονιάς ήταν δεμένη στον απέναντι τοίχο, ήταν μια ωραία παγίδα, ώστε ο πόρτος διερχόμενος διαβάστης δεν έβλεπε λόγω της διακοπής του ρεύματος, θα χτυπούσε στο στήθος του στην πετονιά και θα πέθανε από τις σκάλες όλα τα μεταξύ τους δεμένα ντενεκεδάκια. Οι αθώοι και αγνοί διαβάτες και κυρίως οι πατριώτες μας που είχαν την κακοτυχία να περάσουν από το Ματογιάννη, βλέπαμε τρέχοντας να στραβοκοπιούνται και να φωνάζουν «Ζωνικό!». Κάποια ημέρα μέσα στη φάμπρικα, άλλο περιστατικό είναι αυτό, ο φίλος μου Γιώργος Τσενάριος, το υποφαινόμενος μετά από κρασοκατάνηξη γενναία στην οποία παρευρίσκεται και συμμετείχε φυσικά και ο συγχωρεμένος φίλος μας Μίμη Ζουγανέλης, και αφού δίναμε χέση αποφασίσαμε να βάψουμε την Γενοβέπα. Ήταν ο γάιδαρος του πατέρα του Γιώργου, του φάμπρικα. Ο γάιδαρος αυτός είχε πολλά προσόντα, μεταξύ των οποίων ήταν ότι όταν το αφεντικό του συγχωρημένου Δημήτρης Σενάριος Φάμπρικας διαλαλούσε τα προϊόντα του, ο γάιδαρος τραγουδούσε και αυτός μαζί του σιγόντο. Ήταν μια γνωστή χαρακτηριστική νίκη σκηνή σε όλους τους πατριώτες μας. Εμείς όμως αποφασίσαμε να την ομορφύνουμε την Γενοβέπα βάφοντάς της με ρεπουλίνι χρώματος λευκού. Όταν τελειώσαμε το έργο μας και πριν προλάβει ο Δημήτρης να ξυπνήσει, εμείς είχαμε γίνει καπνός. Την επόμενη μέρα ήξερε ο σκορεμένος να βρει τους αίτιους, αλλά εμείς είχαμε μπει στο καυκί μας και ούτε μιλιά ούτε λαλιά. Η καλμένη Γενοβέζα τελικώς αποδήμησε. Η τοπική αστυνομία αποτελείται από προσωπικό μειωμένο όπως συνήθως. Εκείνη όμως την εποχή υπηρετούσε στην Μύκονο, στο τμήμα, ένας μικροσκοπικός χωροφύλακας με το επίθετο Δαντής.
Εμείς λόγω του ύψους του τον ονομάζαμε Ζαντλάκη και τον φοβόμαστε γιατί ήταν δραστήριος. Κάποια βραδιά που η παρέα μας είχε οργανώσει και πάλι κάποιες καπρέλες και ενώ ήταν σε εξέλιξη το χτύπημα ενός χερουλιού της πόρτας από απόσταση με μπετονιά, ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μας το Ζαντλάκη που βρισκόμουν εγώ τυχαία κοντά του και ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Βακόπουλος. Είναι περιττό να πω ότι από τη μεγάλη μας τρομάρα με χειροπέδες στα χέρια και με παρακαλώ ελαφρώς λερωμένα, οδεύαμε προς το τμήμα της Μυκόνου. Το Ζαντλάκη μας έφερε μέσα στην Ψήρου, μέσα σε ένα δωματιάκι διαστάσεων παλιού μυκονιάτικου καμπινέ. Στην αρχή το πράγμα το πήραμε λιγάκι αστεία. Όσο όμως περνούσε η ώρα και δεν βλέπαμε καμία κίνηση για να μας βγάλουν, άρχισε να μας δουν τα φίδια. Τον παρακαλέσαμε θερμά και του λέγαμε πως δεν θα το ξανακάνουμε. Εκείνος όμως ήταν τελείως ανένδοτος. Σε λίγο ώρα εμφανίστηκε το τμήμα ο φίλος μου ο Βασίλης Αλεξόπουλος για να μας φέρει δίθεν τσιγάρα ή για να μας δει. Παρόλια τα παρακαλιά όλων μας ο Δαγκής εξακολουθούσε και παραμένει ανένδοτος. Στο Λαδάκι να σημειώσω ότι δεν μας γνώριζε και εγώ είχα τη μεγάλη ατυχία την εποχή εκείνη να είμαι δήμαρχος ο πατέρας μου. Ήταν φυσικό, καταλαβαίνετε, ότι έπρεπε με οποιοδήποτε τρόπο να φύγουμε από εκεί μέσα, διότι την επόμενη μέρα θα γινόταν βούτυνο το όνομά μας στο νησί και οι συνέπειες για εμάς ίσως να ήταν απρόβλεπτες και δυσάρεστες. Στην απόγνωση σκέφτηκα και είπα του Βασίλη Παλαιτρόπουλου να πάει να ξυπνήσει το φίλο μας, το χωροφύλακα της τοπικής τουριστικής αστυνομίας, το συγχωρεμένο Κώστα Γιωγαμή, και να δει ότι πρέπει να βρει τρόπο να μας βγάλει, να μας βοηθήσει τέλος πάντων. Πραγματικά, σε λίγη ώρα φάνηκε ο χωροφύλακας του Κορονοϊού με πολύ, πολύ στενός μου φίλος, και αφού ήρθε και μας είδε, άρχισε να κουβεντιάζει χαμηλόφωνα με τον Δαγκή. Η κουβέντα άρχισε να γίνεται κάπως εντονότερη, ενώ εμείς αρχίσαμε να νιώθουμε πλέον μεγαλύτερο φόβο. Ακούσαμε τον Γιωβανί να του φωνάζει. Βρε Δαγκή, καταλαβαίνεις ότι ένας γιος του δημάρχου είναι μέσα και όλοι μας θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση από την αδιαλαξία σου. Ξαφνικά ο Δαγκής αλλάζει γνώμη και του λέει. Θα φύγει μόνο ο γιος του δημάρχου. Βγαίνει μέσα ο Δαγκής στην Ψήρου και λέει ποιος είμαι Γιάνγκος, εγώ του απαντώ. Πήγαινε με, λέει, είσαι ελεύθερος. Δεν φεύγω, του απαντώ. Άλλε φύγει μαζί με ο Θόδωρος. Βρε φύγε, μου λέει, δεν φεύγω, του απαντώ. Τότε άρχισε να με τραβεί από το χέρι, από το αριστερό του χέρι, προς το πόρτο του κελιού. Τραβώντας με, φτάσαμε σε ένα ανοιχτό παράθυρο με κάγκελα, τότε άρπαξα εγώ ένα κάγκελο και του είπα, εγώ θα φεύγω, ό,τι και να κάνεις. Άλλε φύγει ο άλλος. Μπήκε στη μέση του Διολαμής. Για να με πάρει με το μέρος του και αυτός και άρχισε να τραβιέται και εκείνος με τον άλλον, τον Θόδωρο τον Βακόπουλο. Ο Διολαμής τράβαγε το Θόδωρο. Ο Λαγκλής τράβαγε εμένα και βρεθήκαμε σε μια χαρακτηριστική φάση που δεν μπορούσε να κρατηθεί κανένας από τα γέλια μας. Γελώντας και τον Αντλάκη σταμάτησε το τράβο και είπε «Άντε ρε παιδιά, άντε στην ευχή της Παναγίας, για να μην σας στείλω στο διάολο, γιατί αν θα σας ξαναπιάσω άλλη φορά θα σας πάω δεμένους στη Σύρο». Ο μεγαλύτερος φλακαλής, ο φίλος μας, ο Ροδρής, ο πρωτεργάτης όλων των παραστάσεων που δίναμε εκεί, έδωσε την τελευταία του πράξη. Ζήτησε το χέρι του Δαγκλή δίθεν για να το χαιρετήσει και στη συνέχεια γνώρισε και του φίλησε το χέρι. «Πέτε ρατένιε, παπά, με πέρασες» και μου φυλάς το χέρι, είπε ο Δαγκλής και προσπάθησε να τον πιάσει, ενώ μπήκε στη μέση ο Γιωραμής και βρήκαμε την ευκαιρία και γίναμε καπνός. Η Μύκονος της εποχής εκείνης ήταν τελείως διαφορετική από τη σημερινή Μύκονος. Η Μύκονος της εποχής εκείνης ήταν τελείως διαφορετική από τη σημερινή Μύκονο. Έζησα και είδα τις πόρτες του φιλιού να είναι ανοιχτές όλο το 24ωρο. Οι υπηκυρές φύλευαν τους περαστικούς από το υστέρημά τους κυριολεκτικά. Οι χαρακτήρες των ανθρώπων πρόσκαροι, ευγενικοί, αστείοι, πρόθυμοι,
για την εξυπηρέτηση των ξένων. Σε αυτό το σκηνικό συνέβαλε η ομορφιά και η αγνότηση των ανθρώπων και του τοπίου, καθώς και η δήλωση. Αυτή την εικόνα δεν την ξεχνώ, αλλά και δεν την βρίσκω πλέον. Προτιμώ να μένω με τις ωραίες αναμνήσεις μου στη γενέτειρα της συζύγου μου, στην όμορφη Κέρκυρα. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις βαέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι. Έζησα και άλλα δύο πολύ ωραία και χαρακτηριστικά γεγονότα, τα οποία γράφτηκαν και στον τύπο, στο Μικονιάτικο. Κάποια περίοδο ο Τηλεκάνος Πέτρος ίσως θέλησε να ζευγαρώσει και πετώντας απομακρύνθηκε και ψάχνοντας να βρει ένα τέρι και έφυγε από τον Τσί. Η πίκρα του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και αμαρτάνη. Κινητοποιήθηκε η αστυνομία, το λιμενικό και ο Δήμος. Από την Τίνο κάποιος πατριώτης ειδοποίησε ότι ο Πελετάνος ο Πέτρος, ο πρώτος, κολυμπάει μέσα στο λιμάνι της Τίνου ενώ οι Κινιακοί προσπαθούσαν να τον πιάσουν. Τότε που ήταν δήμαρχος ο πατέρας μου, Δέλτα Βασιλιάδης, οργάνωσε εκστρατεία για να πάει να πάρει τον Πέτρο και να τον φέρει πίσω. Προσφέρθηκε ένα γρήγορο καΐκι, το οποίο παντρώθηκε με μαρκάριδες και κυνηγούς, οι οποίοι πήραν και τα κυριαρχικά τους όπλα και πήγαν στην Τίνο. Εμείς περιμέναμε στην Μύκονο, περιμένοντας αυθερικά το αίσιο τέλος της εκστρατείας. Όσοι παρέμειναν είχαν συνεννοηθεί με τον καπετάνιο ότι όταν η είδηση κατά την επιστροφή του καϊκιού είναι ευχάριστη, να υψώσει τη σημαία. Μετά από κάποιες ώρες εμφανίστηκε το καΐκι στο βάθος και φυσικά λόγω της πολύ μεγάλης αποστάσεως δεν μπορούσε να φανεί εάν είχε αναρτηθεί η σημαία. Έτσι τα υπόλοιπα τα καΐκια αποφάσισαν να αποπλέψουν και εκείνα και να φορτώσουν αρκετό κόσμο που περίμενε στο διαλόγιο και να πάνε προς προϋπάρχον. Φτάνοντας τα καΐκια κοντά στο καΐκι που πέστρεφε με τον Πέτρο, διαπίστωσαν ότι το και σηκώσει τη σημαία όπως είχαν συμφωνηθεί. Τότε οι κυνηγοί άρχισαν να ρίχνουν στον αέρα από τη χαρά τους ντουφεκές. Έτσι και εμείς καταλάβαμε ότι η εκστρατεία είχε πάρει αίσιο τέλος. Αντιλαμβάνεστε τα γλέντια που έγιναν όταν επέστρεψαν τα καΐκια με τον Πέτρο. Μ' έρχεται στο μυαλό άλλο ένα περιστατικό που δείχνει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της εποχής εκείνης, της γενιάς εκείνης. Ο πατέρας μου ήταν φοβερός ψαράς του καλαμιδιού. Ο στέκι του ήταν πάνω από τις δημοτικές τουαλέτες που οι ακαθαρισίες έπαιζαν το ρόλο τους στην προσέλκυση των ψαριών. Ίσως αυτό να ήταν η αιτία που ο πατέρας μου ήταν συνήθως τυχερός. Στην περιοχή εκείνη που συνήθως ψάρευε μαζευόταν κόσμος για να καλαμουρίζουν μαζί του. Έτσι λοιπόν θυμάμαι κάποιο πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό γεγονός που συνέβη κάποια ημέρα. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα είχε πάει στο γνωστό μέρος για ψάρεμα και γύρω του ήταν μια δεκαριά άτομα, ενώ και εγώ βρισκόμουν εκεί και παρατηρούσαμε όλοι μαζί το φελό του αρμυδιού του που έπλεε στη θάλασσα. Ξαφνικά βλέπουμε τον Γιώργο, τον κριτήρα του Δήμου, να έρχεται τρέχοντας προς το μέρος του πατέρα μου, φωνάζοντας. Κύριε Δήμαρχε, πρέπει να υπογράψετε αυτό το χαρτί γιατί η Ιακουμίνα πρέπει να φύγει με το βαπόρι επειδή έχει δύσκολη τη γέννα της. Απαντάει ο πατέρας μου. Στάσου βρε Γιώργο, γιατί νιώθω ότι τσιμπάει. Αρχίζει πάλι ο κριτήρας να του φωνάζει. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε παρακαλώ να υπογράψετε για να προλάβει το βαπόρι της γραμμής η γυναίκα. Απαντάει ο πατέρας μου. Πες της βρε Γιώργο να περιμένει, από τα τσιμπήματα καταλαβαίνω ότι έχει μεγάλους κεφάλους σήμερα. Αντιλαμβάνεστε το γέλιο που ξέσπασε. Όλοι παρισκόμενοι εκεί στους καμπινέδες. Φυσικά γελούσε πολλής κόσμος και ο πατέρας μου ακόμα. Ενώ σήκωνε την καλαμίδα του και φώναζε στο Γιώργο να του δώσει το χαρτί για να το υπογράψει. Όταν είδα τον πατέρα μου στο σπίτι, το ρώτησα, ρε πατέρα, με τι χέρια υπέγραψε το χαρτί που έμαθα ότι μετά θα το πήγαινε ο κριτήρας στο λιμεναρχείο? Είχαν τα χέρια μου.
μου απαντάει. Ρε πατέρα, με τι λολόγεις. Μου απαντάει, με ζυμάρι που είναι ζυμωμένο, ζύμη, με βρώμικη κουπανιστή. Τώρα λέω, μα καλά η μυρωδιά αυτή. Με αυτή τη μυρωδιά δεν βρωμούσε το χαρτί που υπέγραψε με τα χέρια στα ίδια. Μου απαντάει, το χαρτί αυτό θα το πάει αυτή η κύρα στη δημαρχία να το σφραγίσει και μετά θα το πάει στο λιμεναρχείο. Φαντάζομαι, έως ότου πάει το χαρτί αυτό στο λιμεναρχείο, λογικά θα πρέπει να έχει ξεμυρίσει. Ίσως να είχε δίκιο. Κάποια μέρα του φθινοπόρου, ο συγχωρημένος Ιωσήφος Σαλάχας, μαζί με τον φίλο του, τον συγχωρημένο Ηλία Παλωδήμα, φαρμακοποιό, ειδοποίησαν εμένα και τον φίλο μου Δημήτρη Σαλάχα, το γιο του Ιωσήφ, ότι θέλουν να μας μιλήσουν. Βρήκα τον Δημήτρη και τον ρωτάω, ρε Μίμη, τι συμβαίνει, τι μας θέλουν εμάς τους δυο, πού να ξέρουμε πότε δεν μιλήσουν. Έτσι μείναμε, περιμένοντας τη συνάντηση αυτή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο φαρμακείο του Παλωδήμα και μας είπαν τα εξής. Εμείς παιδιά μεγαλώσαμε. Εσείς είσαστε πιο νέοι. Επειδή κρατάμε επί χρόνια τον Διευθυντικό Σύλλογο Μικόνου, θέλουμε να τον παραδώσουμε στα χέρια σας, που ξέρουμε ότι θα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να τον κρατήσετε στο Σύλλογο. Κοίταξε το φίλο μου τον Δημήτρη και με τα μάτια συμφωνήσαμε. Έτσι του είπαμε ότι δεχόμαστε. Γίναν εκλογές, βάλαμε υποψηφιότητα και ο υποφαινόμενος εξελέγει για αρκετά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου. Στο ικανότατο δελτασίωμα του Συλλόγου εξελέγησαν ο Ισαλάχας, ο Δημήτρης, η Ροντάσκας, Νίκος Μούλιας, Νίκος Νάζος, η Ζάνανας και μερικοί ακόμα που δυστυχώς στη μήνυμα μου εδώ κόλλησε. Δώσαμε την ψυχή μας κυριολεκτικά για τον Γενετικό Συλλόγο και καταφέραμε να φάσουμε ψηλά πολύ ψηλά. Κατόπιν της ισότητας των προσφυγών μας χορηγήσανε στέγη στον κήπο του Μελετόπουλου. Και εντός του χώρου αυτού στεγάσαμε τα γραφεία μας. Εκεί φτιάξαμε ένα ωραίο και μεγάλο κλουβί, όπου στεγάσαμε πολλά και διάφορα πουλιά, πέμπτικες, φασιανούς, ορθίκια και άλλα. Χωρίς να υπερβάλλω, κάναμε τις ωραιότερες χοροπηδίες στην Μύκονο, τα κέρδη των οποίων ήταν σημαντικά. Οι χοροπηδίες αυτές και κατόπιν επιστολών μας σε διάφορες επιχειρήσεις στην Αθήνα, στην Μύκονο και αλλού, μας απεστέλλονται ικανός αριθμός δώρων για τη χοροεστερίδα μας. Η αίθουσα που διενεργούσαμε τις χοροεστερίδες, το ξενοδοχείο Δήλος, ήταν πάντα ασφιχτικά γεμάτο. Με τον τρόπο αυτό διασκεδάζαμε, προσφέροντας στους αγαπημένους μας πατριώτες μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή βραδιά. Μας δωρήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματός μας από τον Μικονιάτη εφοπλιστή κύριο Δρακόπουλο ένα μηχάνημα εκτοξεύσεως κλινών δίσκων προκειμένου να αθλούνται οι σκοπευτές μας στη σκοποβολή. Στη θέση ταγκού δημιουργήσαμε ένα ασφαλή χώρο και σε τακτά χρονικά διαστήματα κάναμε σκοποβολή. Σε αυτό το χώρο έγιναν οι πανκυκλαγικοί αγώνες για πρώτη φορά στην Μύκονο, όπου προσεκλήθησαν οι αρχές του τόπου, καθώς και ο δωρητής του μηχανήματος εκτοξεύσεως πυλήνων δίσκων, στον οποίο απενεμήθη αναμνηστική πλακέτα προς τιμήν του και ανηγορεύει ως ευεργέτης του συλλόγου μας. Στους πανικραδικούς αυτούς αγώνες κοπογονής έλαβε μέρος ικανός αριθμός κοπερταχύτων από διάφορα νησιά των Κυκλάδων, των γειτονικών Κυκλάδων. Ήταν μια ξέχαστη ημέρα εορτής για το νησί μας, ειδικότερα κατά την οποία απεσπάστησαν οι περισσότερες διακρίσεις από τους μικονιάτες σκοπευτασιλητές. Οι σκοπευτασιλητές που πρότεσαν πήραν παναμυστικό τους έπαθλο και έκλεισε μια λαμπρή ημέρα γιορτής στο νησί μας. Εδώ θέλω κλείνοντας να προσθέσω ότι από την Κέρκυρα που ζω με τη γυναίκα μου τα 4 τελευταία χρόνια, πολλοί φίλοι μου και συγγενείς, πατριώτες μου και λοιποί έρχονται από τη Μύκονο για να μας δουν και με μεγάλη χαρά τους προσφέρω τη φιλοξενία και την αμέριστη αγάπη μας. Επίσης να προσθέσω ότι αμερικώς παρακολουθώ με ενδιαφέρον όλα τα νέα του νησιού μας και κυρίως για το λόγο αυτό προσχώρησα στην εκμάμφιση της σύγχρονης τεχνολογίας κομπιούτερ αδιαφορώντας που τα εγγόνια μου με αποκαλούν σύγχρονο παππού. Όπως και να έχει όμως, ασφαλώς σας αντιλαμβάνεστε ότι ζω με τις αναμνήσεις των παρελθόντων ετών. Ο σύγχρονος τρόπος
ησυχικών είναι ανεκτός, φυσικά για εμένα. Όμως προσπαθώ να πιστέψω ότι ο χαρακτήρας των πατριωτών μας δεν αλλοιώθηκε από το πέρασμα της μεγάλης τουριστικής αναπτύσσεως του νησιού. Επειδή θεωρώ ότι η τηλεόραση είναι μέσο προβολής του νησιού μας, δέχτηκα με χαρά να συνεισφέρω την αυτοβιογραφία μου και ό,τι μου ζητηθεί μελλοντικώς για την αγαπημένη μου πατρίδα, την Μύκονο. Το παρόν το αφημερώνω με μεγάλη εκτίμηση στο Μύκονος Channel, με την ευχή σύντομα να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τους κατοίκους του νησιού και κυρίως εμάς τους κρινιτεμένους για τα νέα της πατρίδας μας. Αυτοί που φεύγουν σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα να μη φανούν. Κι αυτοί που μένουν κουνούν μαντήλια κι αναστενάζουν γιατί πονούν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Αυτοί που φεύγουν κάποιο λιγμό τους παίρνουν μαζί τους και μια ευχή. Κι αυτοί που μένουν στο σπαραγμό τους κάνουν κουράγιο και προσευχή. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.